Όσον αφορά το παιχνίδι των παιδών, υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και γι' αυτό είχαμε αυτό το μεγάλο ευρύ σκορ. Νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε σχόλιο. Ήταν πολύ μικρή η δυναμικότητά τους και κερδίσαμε δίκαια και άνετα. Εντάξει, έχουμε βάλει στόχο και οι δύο ομάδες να προκριθούμε να περάσουμε πρώτοι. Έχουμε το αβαντάζ. Πιστεύω ότι έχουμε καλές ομάδες και στις νέους και στις παιδες. Και θα πάμε στη Χαλκίδα με την Εύβοια, μεικτή Εύβοια, να διεκδικήσουμε την πρωτιά. Τους νέους πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι, δεν κινδυνεύσαμε. Αν εξαιρέσουμε μία φάση δύο και στα 90 λεπτά, δεν κινδυνεύσαμε. Χάσαμε και στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο κλασικές ευκαιρίες να διευρύνουμε το σκορ. Δεν έγινε αυτό, ήμασταν άτυχοι. Και μοιραία λίγο στο τέλος αγχωθήκαμε, γιατί καταλαβαίνετε το 1-0 είναι ρευστό. Μπορεί από μία τυχαία φάση να έχεις πρόβλημα. Διαφυλάξαμε το 1-0, όπου σε αυτή τη φάση προπορεύονται και είναι χρήσιμοι οι 3 πόντοι. Έχω καλό υλικό. Έχω καλό υλικό, έχω καλές φουρνιές και γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζουμε να περάσουμε. Και θα περάσουμε. Και πέρσι, όπως να σας θυμίσω ότι φύγανε και 3 παιδιά για ομάδες της Super League, και φέτος έχω καλό υλικό. Και ήδη παρακολουθούνται από τους σκάουντερ τις μεγάλες ομάδες, αλλά αυτό που μας χαροποιεί εμάς είναι ότι γίνεται καλή δουλειά στις ακαδημίες εδώ του νομού και τα αποτελέσματα πιστεύω θα είναι ορατά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Πάντα έχω ένα σύστημα, δύο συστήματα που πρέπει να παίξω και ανάλογα τους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να τα αποκριθούν επάνω σε αυτό το σύστημα, καλούνται οι παίκτες. Δεν ξέρω τι δυναμικότητες ομάδες είναι οι άλλες ομάδες, στους άλλους ομίλους οι πρωταθλητές. Αλλά ας περιμένουμε να περάσουμε πρώτοι και μετά θα τα δούμε τα πράγματα. Θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, σε όλο το φιλάθλο κόσμο. Όχι μόνο εδώ του νομού, όπως και σήμερα που παίξαμε με την Ευρυτανία, που είναι και αυτή άξιση συγχαρητηρίων, γιατί βλέπετε αυτές οι... Ο νομός αυτός είναι λίγο υποβαθμισμένος, δεν έχει, όπως είπατε και εσείς, να επιλέξει ο προπονητής από μεγάλη γκάμα παιχτών και μοιραία δεν έχει τόσες μεγάλες επιλογές. Αλλά η προσπάθειά τους είναι εμφανής και αξίζουν συγχαρητήρια. Και σε όλους ευχούμε καλές γιορτές.